Για ευτύχεια, εδώ βρισκόμαστε στην Πολώνια, Ιταλία, και αυτός είναι ο τελευταίος μας σταθμός σε ταξίδι που κάνουμε με την Ηλέκτρα εδώ, Απρίλιος 2013. Είναι τελευταία μέρα, έχουμε shopping σήμερα και βασικά η Ηλέκτρα θα μπαίνει στα μαγαζιά και εγώ θα κάθομαι έτσι να κάνω κανένα βιντεάκι. Φύγαμε! Είμαστε σορτή, φοράμε και δύο ίδιες μπλούζες, όχι ίδιες. Μαζί τις πήραμε. Όχι, γιατί εσένα είναι party bird. Και εσένα είναι? Pretty bird. Εγώ είμαι party animal, εσύ είσαι η όμορφη. Σωστά. Κοίτα εδώ το κοριτσάκι. Δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εδώ κοιτάμε το γυαλιά ο μάγκας. Από εδώ τις πήραμε, που Ιταλία ωραίες είναι. We'll be right back.
άπειρα τέτοια μαγαζιά εδώ πέρα, είναι φανταστικό. Τι είναι? Τι είναι? Ρε, μήπως πάει ο νους στο πονηρό? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που νομίζεις. Μπολονές, κοντο μπέικον, πατάτες και τηγανιτά έχει και κολοκυθάκια. Εδώ μια ωραία σαλάτα, πίτα με μελιτζάνες και λαχανικά. Πολύ κόσμο έχει εδώ, ε. Λοιπόν, τέλεια είναι η Μπολόνια. Τουριστικά το μόνο πρόβλημα είναι ότι επειδή έχει αυτές τις γραμμές για τα τρόλεϊ πάνω, δεν μπορείς να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες στα κτίρια. Ναι, πρέπει να το πανεπιστήμιο. Να, κάτι μας έκανε εντύπωση. Γενικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα πεζοδρόμια από τους δρόμους. Εδώ νομίζεις περπατάς και ότι είναι πεζόδρομος, ενώ είναι δρόμος και έχει πλακόστρωτο έτσι περίεργο. Και το καλό με αυτό είναι ότι όσοι έχουν θέματα με καροτσάκια και κινητικά προβλήματα, μπορούν να πηγαίνουν έρχονται και δεν έχουν σκαλοπάτια. Από την άλλη, όπα, μπερδεύεσαι για το που είναι ο δρόμος και είναι λίγο επικίνδυνο. Μια τέλεια παστιτσερία, δηλαδή ζαχαροπλαστείο που παίρνεις και πίνεις για αυτές. Ωραία γλυκά, ω μαμα μία. Δεν τραγουσιο αυτό. Μιλήσαμε γλυκά και μικρά για να προετοιμάσουμε πολλά. Τι σας αρέσει πολύ?
Μετά. Μετά. Αυτό με τα ρίσκια εκεί είναι. Και έχει καφέ. Και εδώ με το λεμόνι. Αυτό και αυτό και το λεπτό. Φτάσεις σε παστιτσερία, ζαχαροπλαστείο, που πίνεις και καφέ, εσπρέσο στο πόδι και τρως και ένα γλυκάκι. Ένα λέμε τώρα. Δύο από λεμόνι. Ωραία ήταν, πάμε και δεύτερο γύρο. Έχει όχι. Άλλο να δοκιμάσουμε. Όχι. Επίσκεψε σούπερ μάρκετ, έχει τα πάντα. Και το καλύτερο μέρος για να πάρεις σουβενίρ, αν και εμείς δεν έχουμε πολύ χώρο στις βαλίτσες. Κουρασάν, κορνέτο! Αυτά δεν είναι νιόκι. Τι λένε. Τσίκι. Τσίκι του πατάτε. Οκ, okay, νιόκι. Αυτό είναι πιο μικρά απλώς. Δεν ήταν νιόκι. Γιατί να μην έχουμε χώρο. Και κουζίνα. Αυτά εντάξει, κορκονσόλα. Όχι, αυτό δεν παίρνει. Εδώ δεν έχει μερέντα, έχει μόνο νουτέλα. 80% της αγοράς. Την έχει η νουτέλα. Έχει και κάτι άλλο εδώ, ιδιωτική ετικέτα. Αλλά επικρατεί νουτέλα παντού. Μέλια, ιταλικό μέλι. Εντάξει. Τσάγια, και έχει εδώ ένα περίεργο. Σόνι ντόρο, φινόκιο. Φινόκιο σε τσάι, θα το πάρω. Κακάο. Αυτό είναι το Van Houten που έχει στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα έχει αυτό το αμάρο. Αμάρο λέγεται, είναι το αγαπημένο μου κακάο το σκούρο που διαλύεται εύκολα και είναι τέλειο για ρόφημα. Εδώ είναι το κεράτο με ζάχαρη. Αυτά. Έλα. Είμαστε σε σούπερ μάρκετ και έχει αυτόματο check out. Με τον barcode πρέπει να είναι. Να το πέρα. Πού είναι. Artículo rimosso dall'area safety. Έχεις τα τελικά, δεν καταλάβω τίποτα. Έχει έγκυς. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, είμαι καλός στα τελικά. Τι έγινε. Αρτίκολο ρημόσο, ρημπότησα. Ωραία, πήραμε και τα αρέσει. Μας μπέρδεψε λίγο, ήταν στα τελικά. Αλλά είχε έκπτωση 30% αν πλήρωνες εκεί. Καλή φάση. Έχει πιάσει βροχή. Βρέχει ξαφνικά δυνατά. Αλλά νομίζω ότι η Μπολόνια είναι η πιο φιλική στη βροχή πόλη που έχω δει ποτέ μου, γιατί έχει παντού αυτά εδώ τα υπόστεγα, παντού και έτσι μπορείς να περπατάς χωρίς να βρέξεις, μόνο όταν περνάς απέναντι πρέπει να προσέχεις. Πάμε. Τι, χαλασμένη, ακόμα δεν την πήραμε. Όχι. Πήγαμε. Είναι στράτος, εκείνη εκεί είναι στράτος. Στράτος. Στράτος, με την φιλή. Τένσον. Αντιγραφή Gibson Tenson. Θα ετοιμάσω το πάσο του Μπανέζη. Καλό πρόβλημα. Αυτή είναι έμπανες ωραία. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Φτάσαμε. Nuovo Hotel del Porto. Τριάστερο. Λοιπόν, αυτό ήταν πιο φθηνό ξενοδοχείο από ότι
της Φιωρεντίας και της Βενετίας. Είναι καλύτερο, έχει πρωινό, τα άλλα δεν είχαν. Και έχει Wi-Fi. Η Φιωρεντία δεν έχει. Τι? Είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πάρε το ξενοδοχείο, μας άρεσε. Καλύτερο από τα άλλα. Τέλειο ήταν να μην μου άρεσε στις 5 με ένα μήνα εδώ. Ήρθαμε για φαγητό στο Μωρό. Il Moro. Ωραία. Κλασικό εστιατόριο τρατορία, η οποία είναι τρατορία πιτσαρία. Έχει πίτσες, φανταστικά εδώ πέρα, πάρα πολλές. Και πάντα για να τσεκάρεις την τιμή, βλέπεις πόσο κάνει η μαργαρίτα. Η μαργαρίτα κάνει 4 ευρώ. Από τις πιο φθηνές που βρήκαν ποτέ. Καλή φάση. Γενικά δεν είναι Μπολόνια, δεν είναι ούτε Βενετία ούτε Φιωρεντία. Αυτές οι δύο πόλεις είναι πολύ ακριβές. Ενώ η Μπολόνια είναι πιο normal. Μέρα στην Ιταλία βρέχει. Ωραία. Πω, τορτελίνα, μπολονές. Τυρί με μακαρόνια. Σιγά, γιατί έχω βάλει πολύ. Πίτσα παρμεζάνα με μελιτζάνα και προσούτο. Και μας την κόψαν στα δύο. Τέλεια. Και αυτή η πίτσα κάνει 7 ευρώ. Και ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ένα γεύμα σε ένα ιταλικό εστιατόριο είναι με τυραμισού. Περίεργη τραμισού, πώς είναι έτσι, σε μπολάκι. Πού είναι τα σαβαγιάρδη, πρέπει να κάνω μια επίθεση εδώ, μια... Πρώτον δεν είναι πάρα πολύ. Είναι κρέμα, πού είναι τα μπισκότα. Α, είναι μόνο κρέμα, τι έγινε εδώ. Να το μπισκότο, ένα μόνο. Μικρού λιπανό. Πού το, το χάλασα, κοίτα. Ρε, πολύ μαγκτές. Α, είναι ωραία κρέμα όμως, ε. Ε. Δεν είναι ωραία η κρέμα. Αλλά... Πού είναι το. Δεν έχει μπισκότο. Πήγαμε. Ωραία ήταν εγώ. Και σταμάτησε η βροχή. Ωραία ήταν το μωρό. Ωραία ήταν η Λέκτρα. Να πούμε γεια. 1, 2, 3. Γεια! Φεύγουμε. Πήγαμε. Τελείωσε το ταξίδι μας. Πώς πέρασαμε, Αλέξα? Ωραία. Ωραία, πέρασαμε. Τέλεια, αγαπάμε Ιταλία, νομίζω το καλύτερο μας ταξίδι. Τι ήταν το καλύτερο που πάμε στην Ιταλία? Μακαρόνια. Μακαρόνια και πίτσες, πάμε πάρα πολλά. Τέλεια ήταν.
Πόντε Βέγιο βράδυ, τέλεια. Και η Πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία. Και στην Πολώνια μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι καμάρες. Μπορεί να βρει και λίγο, αλλά ήταν ωραία. Αυτά. Πες ένα γεια. Γεια. Άντε, τα λέμε στο επόμενο ταξίδι. Τσάω. Τσάω, τσάω. I recall, but you were so